ουσιαστικά τα λιποσώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προστατεύουν διάφορα δραστικά συστατικά από την οξείδωση, από την ενζηματική αποοικοδόμηση, από τις περισταλτικές κινήσεις και τη μηχανική καταπώνηση, καθώς και από την προσλόφηση στη βλένα του εντέρου. Οπότε, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους μπορούμε να ενσωματώσουμε μία βιταμίνη ή ένα δραστικό συστατικό μέσα σε ένα λιπόσωμα είναι για να προστατεύσουμε το δραστικό αυτό συστατικό από το πολύ αφιλόξενο περιβάλλον του γαστροεντερικού σωλήνα και με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουμε ότι όλη η ποσότητα του δραστικού συστατικού στην οποία δίνουμε θα απορροφηθεί τελικά από τον οργανισμό. Οπότε όλη η ποσότητα της δραστικής ουσίας που έχουμε φορτώσει το δραστικό μας το λιπόσωμα είναι άμεσα διαθέσιμη προς απορρόφηση. Αυτό θα δούμε πόσο σημαντικό είναι στην περίπτωση κάποιων βιταμινών όπως είναι η βιταμίνη C και τι γίνεται στην περίπτωση που χορηγήσουμε μια βιταμίνη C με τη μορφή λιποσώματος ή σε σχέση με μια άλλη, οποιαδήποτε άλλη φαρμακοτεχνική μορφή. Τα κριτήρια είναι η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα, η απορρόφηση, η υψηλή βιοδεθυσιμότητα και η ικανοποιητική βιοκατανομή. Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια που πρέπει να θέτει ένας επαγγελματίας υγείας για να διαλέξει ανάμεσα στα διάφορα συμπληρώματα διατροφής. Για παράδειγμα, κυκλοφορούν στο εμπόριο διάφορες μορφές βιταμίνης C. Ποια είναι η κατάλληλη δοσολογική μορφή? Αυτή που βρίσκεται σε ένα αναβράζον δισκείο, αυτή που βρίσκεται σε ένα άλλο δισκείο, αυτή που βρίσκεται σε ένα λιπόσωμα, αυτή που βρίσκεται σε μια υγρή φαρμακοτεχνική μορφή. Ποιο είναι το επιστημονικό, καθαρά επιστημονικό πλεονέκτημα της μιας έναντι της άλλης? Το ερώτημα που συνεχίζει το πρώτο που θέσαμε είναι για ποιο λόγο ένα συμπλήρωμα διατροφής θα πρέπει να το μορφοποιήσουμε σε μία δοσολογική πλατφόρμα. Γιατί δηλαδή μια φθηνή πρωτεΐνη όπως είναι ας πούμε η βιταμίνη ή κάποιο άλλο δραστικό συστατικό θα πρέπει να δαπανίσουμε τόσα χρήματα για μια τόσο ακριβή τεχνολογία, τόσο υψηλή όπως είναι η τεχνολογία των λιποσωμάτων που αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί στο εμπόριο μόνο για ακριβά αντικαρκινικά και αντιμυκητησιακά φάρμακα. Η απάντηση είναι η εξής. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα κατάλληλα πλεονεκτήματα των λιποσωμάτων ως οχήματα μεταφοράς δραστικών ουσιών. Η βιβλιογραφία και εδώ έχει την απάντηση. Τα λιποσώματα δεν είναι τίποτε άλλο παρά αντιοξειδωτικά κυστίδια. Σε αυτά τα αντιοξειδωτικά κυστίδια μπορούν να φορτωθούν με διάφορα δραστικά συστατικά, όπως το ασκορβικό οξύ, που επίσης θα πούμε πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με αυτό, μπορούν πολύ εύκολα να ενσωματωθούν, να εγκλωβιστούν μέσα στα λιποσώματα και να έχουν πάρα πολλά θετικά αποτελέσματα. Και ποια είναι τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των λιποσωμάτων, δηλαδή το μέγεθος, η κατανομή μεγέθους και το ζήτα δυναμικό. Εδώ έρχεται το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Εργαστήριο Φαρμακευτικής Νανοτεχνολογίας και ο καθηγητής ο κύριος Δεμέτζος, ο οποίος ουσιαστικά εμείς στο εργαστήριο αυτό που κάναμε είναι να μελετήσουμε το πλήρως τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των λιποσωμάτων τα οποία υπάρχουν στα συγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής. Με αυτόν τον τρόπο τεκμηριώσαμε και την υψηλή τεχνολογία που έχουν μέσα τα σκευάσματα, αλλά και την αποτελεσματικότητα των λιποσωμιακών αυτών σκευασμάτων. Θα πρέπει να σας πω ότι το εργαστήριό μας έχει πάνω από 15 με 20 χρόνια εμπειρία πάνω σε καινοτόμα συστήματα μεταφοράς δραστικών ουσιών, λιποσώματα, δενδριμερή, πολυμεροσώματα, πολυμερικά ποικίλια και ασχολείται με όλους αυτούς τους φορείς της φαρμακευτικής νανοτεχνολογίας. Δύο βιβλία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο εμπόριο που ασχολούνται με ακριβώς αυτά τα ζητήματα. Ουσιαστικά αυτό που κάναμε για τα προϊόντα της Doctor's Formulas είναι να αποδείξουμε την ύπαρξη λιποσωμιακών φορέων με προστιθέμενη αξία. Αυτό πώς έγινε? Αυτό πραγματοποιήθηκε με κάποιες πολύ υψηλού επίπεδου τεχνικές, όπως είναι η δυναμική σκέδαση φωτός ή αλλιώς φασματοσκοπία σε σχέση με φωτονία. Ότι τα λιποσώματα τα οποία βρίσκονται μέσα στα συμπληρώματα αυτά διατροφής, στα φιελίδια, είναι όλα πολυστιβαδικά λιποσώματα. Τι σημαίνει πολυστιβαδικά? Έχουν περισσότερες από μία λιπηδικές διπολοστιβάδες. Αυτό γιατί είναι πλεονέκτημα για χορήγηση των λιποσωμάτων από του στόματος? Είναι πλεονέκτημα γιατί οι δραστικές μας ουσίες είναι πάρα πολύ καλά προστατευμένες από το αφιλόξενο περιβάλλον του γαστροεντερικού σωλήνα. Όπως ξέρουμε, η βιταμίνη C είναι εξαιρετικά ευοξείδωτη. Σε ένα pH όπως είναι το pH του στομάχου μπορεί να έχουμε προβλήματα
οξείδωσης. Οπότε, αν τη βιταμίνη C την εγκλίσουμε, την προστατεύσουμε πάρα πολύ καλά μέσα σε ένα πολυστιβαδικό λιπόσωμα, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει την ενεργότητα και τη δραστικότητά της. Επίσης, όλα τα λιποσωμιακά συστήματα τα οποία μελετήσαμε διατήρησαν τα φυσικοχημικά τους χαρακτηριστικά στα διάφορα pH προσομοίωσης τα οποία μελετήσαμε. Δηλαδή σε pH 1,2, σε pH 4,5, σε pH 6,8 που προσομοιάζει τις συνθήκες του στομάχου σε συνθήκες πέψης και νηστείας καθώς και τις συνθήκες pH του λεπτού εντέρου, τα λιποσώματα δεν έχασαν την ικανότητά τους να είναι κυστηδικά συστήματα μεταφοράς φαρμάκων. Δηλαδή η τεχνολογία, η υψηλή τεχνολογία παραέμεινε ως έχει. Δεν είδαμε στατιστική σημαντικά διαφοροποίηση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών. Από τη στιγμή που ανοίχτηκαν όλα τα φιαλίδια και για τα 8 σκευάσματα, τα 7-8 σκευάσματα που βρίσκονται στη λιποσωμιακή μορφή, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά μέμειναν αναλύωτα σε βάθος χρόνου 60 ημερών. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι όλα τα προϊόντα, η χρήση τους είναι από 1 μέχρι 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, 1 μήνα είναι τα περισσότερα. Οπότε σε αυτό το μήνα κανένα φυσικοχημικό χαρακτηριστικό δεν αλλοιώθηκε. Όχι μόνο 1 μήνα, μέχρι 2 μήνες βλέπετε στην παρούσα διαφάνεια, μέχρι 5-6 μήνες έχει γίνει η μελέτη στο εργαστήριό μας. Υπάρχουν δεδομένα και αργότερα. Όλα τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής, της οποίας κάναμε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τα δημοσιεύσαμε σε ένα διεθνές επιστημονικό περιοδικό και η εργασία μας κρίθηκε από ερευνητές του εξωτερικού, οι οποίοι δεν μας ήξεραν και δεν τους ξέραμε, και γι' αυτό το λόγο πέρασε την κρίση και δημοσιεύτηκε στο Advanced Science Engineering and Medicine, που είναι ένα διεθνές επιστημονικό περιοδικό. Οπότε όλη αυτή η μελέτη έχει δημοσιευθεί και έχει γίνει αποδεκτή από την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα. Ουσιαστικά, η Doctor's Formulas μιλάει για φυσικές φόρμουλες υγείας από τις καλύτερες δραστικές πρώτες ύλες. Έτσι, αυτό ουσιαστικά είναι και η λιποσωμιακή φορής. Είναι προϊόντα μεταφοράς δραστικών ουσιών και είναι υψηλής τεχνολογίας φορής.